λήξεις με τα τηλεοπτικά. Πάμε να δούμε γιατί. Έχουμε νέα χαμηλή πτώση στα νούμερα τηλεθέασης της Face Σκορδά. Καλά, αυτό δεν είναι χαμηλή πτώση. Αυτό είναι, δεν έμεινε τίποτα. Ελεύθερη. Τα πήρες όλα και έφυγες. Είναι πολύ, πολύ άσχημα τα νούμερα τηλεθέασης. Ναι. Να ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, να δούμε ποιος βρίσκεται στην πρώτη θέση και ποιος βρίσκεται στην τελευταία. Για πάμε. Πρωτιά. Ποιος. Η Κατερίνα Καινούριου. Καινούριο. Ναι. Έχουν προφανώς ένα πινκ-πονκ είναι στην πρωτιά. Καινούριου, Λιάγκας Καινούριου. Για πες μας. 15,5 για την Κατερίνα Καινούριου και όπως είπαμε βρίσκεται στην πρώτη θέση. Ναι, ναι, είναι αυτό το καθημερινό ότι τη μία βρίσκεται ο ένας πρώτος, την άλλη ο άλλος δεύτερος και πάει λέγοντας έτσι συνεχίζει. Θέμα, άρα δεύτερος ο Λιάγκας. Ναι, δεύτερος είναι ο Λιάγκας με 12,1. Με 12,1. Τρίτη θέση. Τρίτη θέση, Δανάη Μπάρκα. Και αυτή ψηλοσταθερή είναι η τρίτη θέση. Συνήθως την έχει κλειδώσει, είναι κλειδωμένη. Τρίτη θέση με λουκέτο. Συνήθως είναι στην τρίτη θέση. Πάντα είναι το τελευταίο διάστημα. Συνεχίζει. Έχει τύχει να βρίσκει στην τέταρτη πολύ σπάνια. 11,7. 11,7 και κλειδωμένη τρίτη θέση τις τελευταίες εβδομάδες για την Δανάη Μπάρκα. Τέταρτη θέση αυτή τη φορά είναι το Star με την εκπομπή Breakfast at Star. 7%. 7%. Ένα φτηνό πρόγραμμα για το, σε σχέση αξιοπρεπέστατο με όλα τα άλλα, αλλά το 7% είναι ικανοποιημένοι στο Star. Όπως... Τα ίδια κάνανε και άλλοι που τους πληρώνουμε και πιο ακριβά. Και χειρότερα κάνανε. Εδώ πιάνουν καμιά φορά και κάνα δεκάρι, οπότε εντάξει είναι, ναι. Άρα τέταρτη θέση για το Star. Πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση είναι η Face Σκορδά. Το κορίτσι, τι έχει γίνει φέτος. Πόσο είπαμε, 5,8. Πόσο? Γιατί τέτοια πτώση. 5,8. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τόσο πεσμένα τα νούμερα. Μήπως έχει πάρα πολλές διαφημίσεις μέσα. Μήπως έχει τόσο. Αλλά και οι υπόλοιποι έχουν. Και οι υπόλοιποι έχουν. Δεν... Κάτι γίνεται. Ναι. Είδες, δυσκολευόμαστε κι εμείς που είμαστε του χώρου να το εξηγήσουμε. Που είχε βγει η Face Σκορδά και είχε πει: όχι, δεν θα αλλάξω ώρα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα τις αλλάξουν την ώρα. Απλώς δεν ήταν η ώρα της να το μάθει. Τις προηγούμενες ημέρες. Δεν πάει καθόλου καλά το όλο πράγμα. Είναι θέμα επιβίωσης. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόβλημα γενικότερα στο πρόγραμμα του Sky, γιατί όλα δεν πάνε καλά. Δελτία. Βάλανε την ψυχαγωγία πρώτο στο κομμάτι της ενημέρωσης, καταστρέφηκε η ενημέρωση, αλλά έχει κατασταθεί και η ψυχαγωγία. Για πες μας. Και έχουμε και στην έκτη θέση το Open, ποιος είναι πρωινιάτικα, 5,4. 5,4. Δεν έχει και μεγάλη διαφορά από τη Face Σκορδά. Ούτε μονάδα. Όχι. Μάλιστα. Προβληματισμός. Πάμε να δούμε.